Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν έχει σταματήσει η κόντρα τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Στους δύο αυτούς κομματικούς χώρους αναμένονται τρομερές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Οι υπογραφές των 80 φαίνεται ότι έχουν αναστατώσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, μάλλον πάμε σε εκλογές μέσα στο 2024 για την ανάδειξη νέου αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι ένας άνθρωπος 64 χρόνων έθεσε τέλος στη ζωή του, έπεσε από την πεζογέφυρα του ΟΣΕ στη Νέα Ιωνία, στην Οδό Βυζαντίου σήμερα το πρωί, ενώ σοβαρές αντεγκλήσεις για το Θεσσαλικό Θέατρο είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Ξεκινώντας βέβαια από την ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι στη Μία των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους. Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες 2024. Και οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τους βαθμούς στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.results.8.mindu.gov.gr. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων στις Πανελλήνιες 2024, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία που θα δώσει το Υπουργείο Παιδείας στη δημοσιότητα, θα αποσαφηνίσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν και οι βάσεις 2024 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι έμαθαν πως έγραψαν και οι βαθμοί τους καθορίζουν για ακόμη μια χρονιά τις βάσεις στις σχολές. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί σε όλα τα γέλ και επάλ της χώρας και περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Οι βαθμοί αναρτήθηκαν και στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση και ταυτόχρονα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει τη σχετική αίτηση. Η διαδικασία εντωμεταξύ της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, ώστε ακόμη και μέχρι τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη διευκόλυνση πάντως των υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει την ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων τους. Βάζοντας τους βαθμούς που πήραν οι υποψήφοι σε κάθε μάθημα στη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν την αυτόματη ενημέρωση για το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν σε κάθε τμήμα σχολείου του επιστημονικού πεδίου ή τομέα που ανήκουν. Την εφαρμογή για να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων τους μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων, οι υποψήφοι θα συμπληρώσουν τους γραπτούς βαθμούς τους στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που ανήκουν. Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα 4 γινόμενα προστίθενται. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1000. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος. Ο βαθμός του κάθε μαθήματος εκφράζεται στην 20βαθμή κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Στην ίδια εφαρμογή, οι υποψήφοι θα καταφύγουν για να υπολογίσουν και το σύνολο των μορίων, αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Σάρωσαν τώρα οι μαθητές στο 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου, ενώ πρωτιές είχαμε και στο 1ο ΕΠΑΛ. Πολλές συμβολιώτικες επιτυχίες με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σάρωσαν και οι μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Βόλου. Πρωτιές όμως και για το 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας. Οι επιτυχίες έρχονται όμως και για άλλα σχολεία. Στην κορυφή πέταξε ο μαθητής του 2ου Πρωτύπου Γενικού Λυκείου Βόλου Ευστάθιος Σταθαράκος, συγκεντρώνοντας τις πανελλήνιες εξετάσεις 19.084 μόρια. Στοχεύει στο τμήμα ηλεκτρολόγων και μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρωτιά και για τον Κωνσταντίνο Δεδούση από το 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου. Στοχεύει και ο ίδιος στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με 18.720 μόρια την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Φιλίππου από το 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βόλου κατάφερε να ξεχωρίσει. Δικαιωμένος στοχεύει στην ιατρική σχολή. Κι άλλες επιτυχίες όμως, όπως η Κωνσταντίνα Σκάπουρα από το Μουσικό Σχολείο Βόλου που κατάφερε και συγκέντρωσε στις πανελλαδικές 18.900 μόρια. Στοχεύει σε κάποιο τμήμα του Πολυτεχνείου στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Και στο Βόλο, λοιπόν, στα εξεταστικά κέντρα των Πανελληνίων έσπευσαν σήμερα με την ανακοίνωση των βαθμολογιών υποψήφοι, υποψήφιες αλλά και οι γονείς. Εκεί ήταν και εκπαιδευτικοί και η αγωνία ήταν ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό. 18.775. Ήταν 15 και 9 στην έκθεση, 19 και 7 στη φυσική, 19 και 5 στη βιολογία και 20 στη χημεία. Πατρική, τώρα για την πόλη δεν ξέρω. Πολύ, πολύ καλά. Ήταν δύσκολη χρονιά τότε. Αρκετά καλά. Νιώθουμε μεγάλη χαρά, συγκίνηση, γιατί ο αγώνας, ο κόπος, η προσπάθεια των παιδιών ανταμείβεται με αυτό το αποτέλεσμα.
συγχαίρουμε τα παιδιά για την προσπάθειά τους στον αγώνα τους και την επιτυχία τους μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες της περιοχής μας. Συγχαίρουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη που προσφέραν στα παιδιά τους, στα παιδιά μας. Ευχόμαστε να είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί μπροστά τους, καλές επιλογές, καλή σταδιοδρομία, καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους. Πραγματικά είμαστε συγκινημένοι για το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα λοιπόν των επιδόσεών τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έμαθαν εδώ και λίγες ώρες οι μαθητές των λυκείων μέσω της πλατφόρμας results.8minddu.gov.gr. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί σε όλα τα γέλ και επάλ της χώρας. Πάμε τώρα και στη Λάρισα να δούμε ποια ήταν η πορεία των υποψηφίων και εκεί. Ανακοινώθηκαν σήμερα το μεσημέρι τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές να σπέβδουν να δουν τις βαθμολογίες που συγκέντρωσαν. Χαρά, λύπη αλλά και ανακούφιση είναι μόνο μερικά από τα συναισθήματα που επικρατούν στους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους, που σήμερα είδαν τους κόπους τους να αποδίδουν. Τα μόρια είναι ανάλογα με τους συντελεστές βαρύτητας από 18.050 σε 18.500. Ανάλογα με τους συντελεστές βαρύτητας κάθε σχολής. Είσαι χαρούμενη. Αρκετά πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Σκεφτόμουν νομική, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται πολύ διάβασμα, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε και πάρα πολύ καλούς καθηγητές που μας βοηθούσαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μας έδιναν κίνητρα για να προσπαθήσουμε όλο και περισσότερο και να γίνουμε καλύτεροι. Και σίγουρα με πολύ χρειάστηκε να καταβάλω κι εγώ μεγάλη προσωπική προσπάθεια. Οι μαθητές παίρνοντας τις βαθμολογίες συνοψίζουν την προσπάθεια που έκαναν τα δύο τελευταία χρόνια, λέγοντας πως το σημαντικό είναι η οργάνωση αλλά και ο στόχος. Περίπου 18.125. Σχολή της επιλογής σου. Εμένα εξ αρχής ήταν τα παιδαγωγικά ο στόχος. Μ' αρέσαν πολύ τα παιδαγωγικά γενικά. Οπότε ναι, μάλλον αυτό θα δηλώσω. Θέλει προσπάθεια, επιμονή. Εντάξει, και τα τελευταία δύο χρόνια και τη Δευτέρα Λυκείου και στη Γάμα, εντάξει, μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά συγκεντρωμένη στη δουλειά μου. Οπότε εντάξει, όλα πήγαν καλά. Πλέον μπαίνουν στο τελικό στάδιο τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών για τι σχολέ προτίμησή του με του καθηγητέ να βρίσκονται στο πλευρό του για τυχόν ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δοκιμάστηκαν στη διαδικασία αυτή και είναι μια πολύ σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Συγχαρητήρια πολλά περισσότερα στα παιδιά τα οποία κατάφεραν με τους κόπους τους να σημειώσουν υψηλές βαθμολογίες. Από εδώ και πέρα όλα τα παιδιά θα πρέπει έχοντας τις βαθμολογίες στα χέρια τους να προετοιμαστούν για το τελευταίο πλην όμως πολύ σημαντικό βήμα τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Κάτι λοιπόν που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσουν αντικείμενα σπουδών, προοπτικές, στην αγορά εργασίας, αντικείμενα επαγγελματικά τα οποία διανοίγουν οι αντίστοιχες σπουδές. Είναι ευκαιρία να κάνουν την αυτογνωσία τους, να συζητήσουν με τους γονείς τους, γενικότερα με ανθρώπους που μπορούν να τα συμβουλέψουν και να τα καθοδηγήσουν σε αυτή τη σπουδαία επιλογή. Και φυσικά στους ανθρώπους αυτούς συγκαταλέγονται και οι καθηγητές τους στα φροντιστήρια που θα παραμείνουν στο πλευρό τους μέχρι και το τελευταίο μηχανογραφικό εφόσον θέλουν οι μαθητές μας να το κάνουν μαζί μας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Ένας 64χρονος, 7 η ώρα περίπου, σήμερα το πρωί, έφτασε με το ποδήλατό του στην πεζογέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Βυζαντίου. Άφησε το ποδήλατο, ανέβηκε πάνω στη γέφυρα και έπεσε στο κενό. Βρήκε τραγικό και ακαριαίο θάνατο. Ακαριαίος ήταν ο θάνατος του ανδρός που σήμερα το πρωί έπεσε στο κενό από την πεζογέφυρα στην οδό Βυζαντίου στη Νέα Ιωνία. Όπως αποκαλύπτεται, ήταν περίπου 6.30 τα ξημερώματα. Ο άνδρας προσέγγισε με το ποδήλατό του τη γέφυρα, το άφησε στο δρόμο και ανέβηκε σε αυτή. Υπό συνθήκες που ακόμη διερευνούνται, ο άνδρας έπεσε στο κενό στις γραμμές του ΟΣΕ. Άμεσα στο σημείο, μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε τη σωρό στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κόσμος που ήταν στο σημείο, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση, εξήλθε από τα σπίτια, με τα ερωτήματα προς τις αρχές να πέφτουν βροχή. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, στον τόπο του δυστυχήματος εντοπίστηκαν τρεις ιερές εικόνες. Προανάκριση πάντως διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βόλου.
Τώρα βρέθηκε το κοντέινερ το οποίο αναζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πρόκειται για ένα κοντέινερ το οποίο πρέπει να αναλυθεί και να εξεταστεί. Βρέθηκε τελικά σε έναν ιδιωτικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Νέες εξελίξεις έρχονται στις έρευνες για το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας που αναζητούσαν οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες και ο εφέτης ανακριτής σχετικά με την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Το κοντέινερ εντοπίστηκε σε ιδιωτική επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και με έγγραφό του εφέτης ανακριτής, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό πιστήριο, έχει δώσει εντολή στις αστυνομικές διευθύνσεις Πιερίας και Λάρισας να μεταφερθεί με ασφάλεια σήμερα κιόλας στο Κουλούρι, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα στοιχεία της υπόθεσης του δυστυχήματος. Το κοντέινερ ήταν έμφορτο όταν συνέβη πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία. Πρόκειται για ένα από τα εμπορευματοκιβώτια της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα του τέταρτου σε σειρά κοντέινερ που περιείχε ζωοτροφές και είχε μεταφερθεί από το χώρο του δυστυχήματος χωρίς πρώτα να εξεταστεί και να πάρθουν τα απαραίτητα δείγματα. Το συγκεκριμένο κοντέινερ μάλιστα έφερε φθορές από τη σύγκρουση, όπως άλλωστε προκύπτει από το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό. Τον εντοπισμό του εξαιτίας της σημαντικότητάς του είχαν επισημάνει πολλά και στον ανακριτή συγγενείς θυμάτων, ώστε να εξεταστεί, καθώς σύμφωνα με τον ορισμένο πραγματογνώμονά τους, Βασίλικο Κοτσάκη, θα μπορούσε να εισφέρει σημαντικά στοιχεία στην έρευνα. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να οριστούν ειδικοί μεταλλουργοί εμπειρογνώμονες, ώστε να εξεταστούν τα κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά και οι επιβατικοί. Στο θέμα των Τεμπών επανήλθε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, ζητώντας ανώθευτη και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αμοντάριστη αλήθεια. Την είδηση ότι εντοπίστηκε το κοντέινερ του εμπορικού τρένου που ενεπλάκησε στο δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης. Με μια σειρά ερωτήματα, ο Στέφανος Κασελάκης καλεί την κυβέρνηση να δώσει μια αλήθεια ανώθευτη και αμοντάριστη, όπως λέει. Όπως σημειώνει ο κύριος Κασελάκης, 16 μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, τη μονταζιέρα και το μπάζωμα βρέθηκε το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας σε οικόπεδο ιδιώτη. Τα πιστήρια του εγκλήματος βρίσκονται διασκορπισμένα ακόμη και τώρα σε οικόπεδα ιδιωτών και όχι στα χέρια των ανακριτικών αρχών, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει. Πώς αλήθεια μεταφέρθηκε, ποιος έδωσε την εντολή, επιτέλους δώστε απαντήσεις. Μας οφείλεται την αλήθεια ανώθευτη και αμοντάριστη. Η μάχη πάντως χαρακομμάτων συνεχίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο υποστηρικτής του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μωραΐτης, αναφερόμενος στην επιστολή των 87, έγραψε: «Το πραξικόπημα του συνεδρίου απέτυχε. Τώρα έχουμε το πραξικόπημα των 87. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι ο Κασελάκης πάλευε μόνος στους ευρωεκλογές με καμιά δεκαριά ανθρώπους». Κάτω από αυτή την αιχμηρή ανάρτηση, ο Στέλιος Κασελάκης έγραψε: «Θέλω διαφάνεια και κανένα συμφέρον στην επιβίωση του κόμματος, έτσι ώστε να υπηρετούμε το συμφέρον της βάσης και όχι των λίγων». Ο Στέφανος Κασελάκης τηλεφώνησε στον αδερφό του για την ανάρτηση που έριξε λάδι στη φωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ. 87. Θέλουμε συμφέροντα διαπλοκή και μαύρο χρήμα. Έτσι άλλωστε κάνουν, είπε, όλα τα μεγάλα κόμματα, άρα και το σωστό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα σου ακούστηκαν ένα έντονο ύφος και έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ανάρτηση κατέβηκε. Ο Στέλιος Κασελάκης είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που εμπιστεύεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι τον έχουν δει αρκετές φορές στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου. Οι γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα λένε μάλιστα ότι έχει και άποψη για τα οικονομικά του κόμματος, την οποία μοιράζεται με τον αδερφό του. Πάμε τώρα στον Τύρναβο, όπου ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου δέχτηκε την πρόταση σχολείου της περιοχής να δοθεί το όνομα ενός από τα θύματα των Τεμπών σε δρόμο της πόλης. Ομόφωνα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τυρνάβου η πρόταση που είχε καταθέσει προ 3 μηνών το Γενικό Λύκειο της περιοχής για να μετανομαστεί ο δρόμος μπροστά από το σχολείο στη μνήμη της Βάγιας Μπλέκα Καρακώστα, της Τυρναβίτισσας που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα η κίνηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου Τυρνάβου, όπου έστειλαν αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή, το οποίο το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ομόφωνα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ώστε ο δρόμος μπροστά από το σχολείο να μετανομιστεί σε οδός Βάιας Μπλέκα Καρακώστα, η οποία ήταν η συμπολίτησία μας, η οποία χάθηκε στο έγκλημα που συντελέστηκε στα Τέμπη. Γιατί ήταν έγκλημα. Σύμφωνα με την πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οδός μπορεί να μετανομαστεί αφού δεν προκαλείται κάποιο πρόβλημα και κυρίως επειδή το όνομά της δεν χρησιμοποιείται σχεδόν από κανέναν.
Πρόκειται για μικρού μήκους οδό που εκτείνεται από την οδό Αγία Τριάδας έως το όριο του σχεδίου πόλης, στην οποία υπάρχουν μόνο μερικές επιχειρήσεις και το Γενικό Σχολείο. Επομένως, όπως προτείνεται και από τους μαθητές, η μετονομασία της οδού δεν θα έχει επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών, όσο και στην προσαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα νέα δεδομένα, αναφέρει χαρακτηριστικά εισήγηση των μαθητών προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, καθώς κατασχέθηκε σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, αλλά και ποσότητα χασής. Τρία άτομα συνελήφθησαν από το λιμενικό του Βόλου. Πάνω από 50.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο υπηρεσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από τη διακίνηση ναρκωτικών τρία άτομα. Ένας 20χρονος, πιο ειδικά ένας 30χρονος και ένας 45χρονος, που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της Λιμενικής Αρχής του Βόλου για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Επρόκειτο για μια συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού, ενώ παράλληλα υπήρξε συνδρομή και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας. Μέσω της εξέλιξης της έρευνας, οι λιμενικοί μπόρεσαν και έδεσαν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν τον 20χρονο έξω από το σπίτι του στο Βόλο να κατέχει μέσα σε τσαντάκι όμου μία νάιλον συσκευασία που περιέχει κοκαίνη μεικτού βάρους 10,5 γραμμαρίων και δύο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κατέργασης της κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 87,1 γραμμαρίων. Μέσω της συνεργασίας με τις αρχές και σε άλλες περιοχές και συγκεκριμένα το αστυνομικό τμήμα Ακράτας συνελήφθησαν από στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στην Ακράτα Αχαΐας ο 30χρονος και ο 45χρονος, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν το γιόταχη όχημα με το οποίο κινούνταν, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας στο χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ και τέσσερα κλειδιά από μια αποθήκη και μια οικία. Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, αποθήκη και τροχόσπιτο. Έγινε παράλληλα έρευνα και στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας καθώς και σε αποθήκη στην Ευξηνούπολη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και τους ασκήθηκε δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση σε βαθμό κακουργήματος. Παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν, όπως ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι. Σύμφωνα με τόσα γίνονται γνωστά, έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Ένας Άγγλος υπηκός βρέθηκε νεκρός στο παλιό λιμάνι στις Πέτσες. Θρίλερ στις Πέτσες, όπου σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρός ένας Άγγλος στην προβλήτα Τσαλδάρ, το παλιό λιμάνι. Πρόκειται για 44χρονο άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει χτυπήματα στο κεφάλι. Με τις αρχές της Πέτσες να ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ήταν μέλος πληρώματος ιστοπλοϊκού που συμμετείχε στη ρεγκάτα που είναι σε εξέλιξη στο νησί. Η σωρός του αναμένεται το απόγευμα να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής. Ο νεκρός πάντως άκουσον-άκουσον μεταφέρθηκε με τρίκυκλο στο κέντρο υγείας αφού από τα δύο ασθενοφόρα ήταν σε περιστατικό, ενώ το άλλο ήταν χαλασμένο. Για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου αναμένεται η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Με δεδομένο ότι ο άτυχος Άγγλος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι, οι λιμενικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Τον εντόπισε το πλήρωμα διερχόμενου σκάφους, το οποίο ενημέρωσε και τις λιμενικές αρχές. Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα, στραγγαλισμένη στο Κερατσίνι. Συναγερμός σήμανε στο Κερατσίνι σήμερα το μεσημέρι, καθώς γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το θρίλερ στο Κερατσίνι, δίπλα από το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε ο σύντροφός της, ενώ την ίδια ώρα στο διαμέρισμα ήταν και οι γονείς του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο έφτασε ο ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σωρό, αλλά δεν μπόρεσε να διακρίνει μακροσκοπικά κάτι. Στο σώμα του θύματος πάντως υπάρχουν σημάδια από καυγά. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι το ζευγάρι ήρθε σε σύγκρουση χθες το βράδυ με Ρωμά, οι οποίοι χτύπησαν την νεκρή γυναίκα και τον σύντροφό της. Σήμερα το πρωί, άτυχη γυναίκα σηκώθηκε, έκανε μετό και κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Τελικά παρέμειναν τα ισόβια για τον μακελάρη της Μακρινίτσας, τον άνθρωπο ο οποίος σκότωσε τα δύο αδέλφια. Σε δις ισόβια και συνολική ποινή φυλάκιση 6 ετών καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το Οφετίο Λάρισος ο 36χρονος που τον Απρίλιο του 2021 δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και τον αδερφό της στη Μακρινίτσα Πηλίου. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον μακελάρη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περιμειωμένου καταλογισμού και του επέβαλε ισόβια για κάθε δολοφονία. Επίσης του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκιση 6 ετών για τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας, την οπλοχρησία και την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή για τρεις παθόντες. Το δικαστήριο απέρριψε και τις τρεις ελαφρυντικές περιστάσεις. Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς των δύο αδερφών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε αποδοκιμασίες σε βάρος του κατηγορούμενου, με τον πατέρα να δηλώνει κρατώντας στα χέρια του τις φωτογραφίες των παιδιών του, δικαιωμένος για την απόφαση. Δικαιώνονται άλλη μια φορά τα παιδιά μου. Δικαιώνονται οι ψυχές
Δικαιώθηκαν. Τίποτα άλλο, παιδιά. Να αναπαυτούν οι ψυχές των παιδιών μου, τίποτα άλλο. Δικαιώθηκαν τα παιδιά για άλλη μια φορά. Τους ευχαριστώ όλους. Τους δικηγόρους μας. Τους δικηγόρους, το δικαστήριο, όλους. Σε δηλώσεις του, ένας εκ των δύο δικηγόρων της οικογένειας Τσάπα, τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, ανέφερε ότι τα συμπεράσματα του δικαστηρίου παρέμειναν ίδια με την πρωτόδικη απόφαση. Στην ουσία, πρόκειται για μια ταυτόσιμη με την πρωτόδικη απόφαση, χωρίς βέβαια να έχει ακόμα γραφτεί ώστε να ξέρουμε και τις αιτιολογίες της. Ωστόσο, τα συμπεράσματα είναι τα ίδια. Ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος τέλεσε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, στα πλαίσια προμελέτης και μιας εκτεταμένης προετοιμασίας, και αυτά τα πράγματα οδήγησαν στην απόρριψη των ισχυρισμών για άρση του καταλογισμού, ελάττωση του καταλογισμού και στην απόρριψη των ετοιμάτων για ελαφρυντικά. Από την πλευρά της, η δικηγόρος Ανθουλά Νάσογλου αναφέρθηκε λεπτομερώς στην τραγωδία που έζησε η οικογένεια, δηλώνοντας δικαιωμένη για την απόφαση του δικαστηρίου. Η αίσθηση που νιώθει κανείς όταν παίρνει τη δικαίωση, και πραγματικά αυτό είναι δικαίωση, βγαίναμε τα μάτια διακρισμένα, γιατί το ξέσπασμα της οικογένειας και της κοπέλας του Γιώργου, εγώ ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Το είπα και από την αρχή της αγόρευσης, ότι κάποιοι άνθρωποι το προηγούμενο βράδυ κοιμήθηκαν έχοντας δύο παιδιά, την επόμενη μέρα δεν είχαν παιδιά πια. Και δεν είχαν παιδιά από έναν άνθρωπο που τους καταδίωξε, που τους κατέσφαξε, που έκανε τη μακρινίτσα να πλημμυρίσει με αίμα και να ρέει αίμα στα σοκάκια της. Η δικαιοσύνη σήμερα άκουσε τον πόνο της οικογένειας, και επειδή το θέμα είναι καθαρά νομικό, πραγματικά μπορεί να υπάρχουν λόγοι που λέει ο νόμος για τον καταλογισμό, αν γνωρίζω ή δεν γνωρίζω το άδικο, όμως ο νομοθέτης ξέρει και αφουγκράζεται. Όταν είμαι ακαταλόγιστος σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα, ότι δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ σε τίποτα και δεν διαπράττω ένα έγκλημα με πρίλη προμελέτη, δεν σκοτώνω σε κέραια σημεία ανθρώπους χωρίς να αισθάνομαι απολύτως τίποτα πριν προλάβουν να αντιδράσουν, γιατί και τους δύο τους έφαγε στην κοιλιά και στην καρδιά. Η καρδιά και των δύο παιδιών έπαψε να χτυπάει σχεδόν ταυτόχρονα, έχοντας ανοίξει σαν τριαντάφυλλο. Αυτά ακούστηκαν μέσα στο δικαστήριο. Το αίμα που έτρεξε μέσα στο δικαστήριο δικαιώθηκε. Είχε καταλογισμό. Το τι κάνει μετά είναι στο ψυχιατρίο, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά καλό θα είναι να τα βλέπουμε όλα αυτά. Να σημειωθεί ότι η πρωτόδικη απόφαση για τα δυσυσόβια και 6,5 χρόνια είχε έρθει από το Μικτόρκο το εφετείο Καρδίτσας το 2022. Ένταση είχαμε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας με αφορμή τον καλλιτεχνικό διευθυντή στο Θεσσαλικό Θέατρο, αλλά και τους εργαζόμενους στην κατασκήνωση της πόλης. Το θέμα του τρόπου επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Θεσσαλικό Θέατρο απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων πριν την έναρξη της διαδικασίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Την ερώτηση έθεσε ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων, Δημήτρης Δελιγιάννης. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό, κύριε Δημαρχέ. Αν εξακολουθείτε να επιμένετε σε αυτά τα οποία ισχυριστήκατε την προηγούμενη φορά, και αν τελικά είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής τέτοιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με προσλήψεις, με επιλογές που αφορούν και πιο εξειδικευμένα, αν θέλετε, αντικείμενο, να γίνονται από πολιτικά στελέχη και όχι από υπηρεσιακούς παράγοντες ή εξειδικευμένους ανθρώπους. Προς απάντηση, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ανέφερε αρχικά πως δεν έχει καμία προσωπική εμπλοκή στην επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή. Προσωπικά δεν έχω καμία εμπλοκή στο Θεσσαλικό Θέατρο. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παρελθόν. Είναι ένα αυτόνομο νομικό, ένα αυτόνομο οργανισμό. Διοικείται από συμβούλιο, στο οποίο υπάρχει εκπρόσωπό σας, δεν ξέρω να συμμετέχει όλες τις συνεδριάσεις. Όσον αφορά τη διαδικασία της επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή, υλοποιείται μια απόφαση της προηγούμενης διοίκησης του θεάτρου. Η προκήρυξη που προβλέπει την τριμελή επιτροπή έχει εγκριθεί ομόφωνα από το ΔΣ του θεάτρου. Έχει εγκριθεί ομόφωνα. Αν δεν συμμετείχατε εσείς, είναι ομόφωνα, κύριε Δελιγιάννη. Έτσι, είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτά που λέω. Από εκεί και πέρα, το να κάνουμε την επιλογή μια τριμελής επιτροπή η οποία έχει εγκριθεί αυτό το τέταρτο ή να την κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι πάλι πολιτικό όργανο. Και για να ρωτήσω, εγώ δεν ήμουν. Είναι πολιτικό όργανο όμως. Είναι πολιτικό όργανο όμως. Από εκεί και πέρα, για πείτε μου λίγο στο παρελθόν. Πώς έγιναν οι επιλογές των καλλιτεχνικών διευθυντών. Κύριε Διαμαντό, απευθύνομαι κύριε Δελιγιάννη. Εσείς τώρα είστε ικανός ψεύτης. Λέτε πολλά ψέματα. Η συνεδρία συνεχίστηκε με ερώτηση τη Μίζωνος Αντιπολίτευσης αναφορικά με όσα είχαν συζητηθεί την τελευταία φορά και είχαν να κάνουν με την κατασκήνωση στην πόλη.
Ο συντονιστής της συμπαράταξης Λαρισαίων, Δημήτρης Δελγιάννης, πήρε και πάλι το λόγο, απαντώντας ουσιαστικά σε όσα είχε δηλώσει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Ηρακλής Γερογιώκας. Και τόνισε πως ποτέ δεν υπήρξαν δύο εργαζόμενοι που δεν προσήλθαν στην τρίτη περίοδο, όπως εκείνος ανέφερε. Εμφανίζεται και η διαδικασία να είναι λανθασμένη, αλλά και αυτό που είπατε ως προς την μη απασχόληση των ανθρώπων στην κατασκήνωση στην πόλη. Εμφανίστηκε ότι ήταν ένα ψευδέ συζήτημα. Εσείς το κάνατε. Αυτό που είπατε. Κύριε Δελγιάννη, εσείς το στείλατε εκεί. Δεν ήμουν εγώ εδώ. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν εδώ πέρυσι. Εσείς το στείλατε εκεί. Εσείς το στείλατε εκεί. Εγώ δεν ήμουν εδώ πέρυσι, κύριε Δελγιάννη. Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε ακόμη η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων κατόπιν της κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό 2 Λάρισας και της λύσης της κοινοφελούς επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Λάρισας. Με τον Δήμαρχο Λαρισαίων να επισημαίνει ότι μετά το καλοκαίρι θα έρθει συνολικότερη τροποποίηση του οργανισμού και πλήρης ενημέρωση. Προσπάθεια γίνεται από το Δήμο Βόλου να βρεθεί δομή για να φιλοξενηθεί ένας ηλικιωμένος που ζει σε τραγικές συνθήκες στη Νέα Ιωνία. Νέα περίπτωση που έρχεται να σοκάρει και αποκαλύπτει ένα πραγματικό δράμα αυτή τη φορά στη Νέα Ιωνία. Μοναχικός ηλικιωμένος έχει ξεσηκώσει μια ολόκληρη γειτονιά. Οι κάτοικοι της οποίας δεν μπορούν τα παράθυρα του σπιτιού τους να ανοίξουν εξαιτίας της ζεσοσμίας που επικρατεί. Έχουν γίνει καταγγελίες στη Διεύθυνση Υγείας και την Εισαγγελία του Βόλου. Ο ηλικιωμένος, όπως αποκαλύπτεται, αφοδεύει στην αυλή. Είναι μια ακόμη περίπτωση υγειονομικής βόμβας με τον ηλικιωμένο να ζει χωρίς νερό και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται για 76χρονο άνδρα που ζει παρέα με τις γάτες. Οι συνθήκες είναι άθλιες με ακαθαρσίες και σκουπίδια να έχουν μαζευτεί στο σημείο. Ο 76χρονος, όπως γίνεται γνωστό, δεν έχει εισοδήματα. Παράλληλα, δεν έχει κανέναν να τον φροντίζει. Γείτονες έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Υγείας και την Εισαγγελία του Βόλου, ώστε να αντιμετωπιστεί επιτέλους το πολύ σοβαρό πρόβλημα για τη γειτονιά. Η αυλή του σπιτιού έχει καθαριστεί στο παρελθόν μετά από το λί που δόθηκε, όμως έχει μετατραπεί και πάλι σε ζούγκλα με δεδομένες και τις υψηλές θερμοκρασίες που κάνουν την κατάσταση αφόρητη. Την αρνήθηκε την πρώτη φορά ο κύριος Γιάννης. Τιμωρηθήκαμε και εμείς ως Δήμος, έτσι, γιατί όταν κάνεις κάποια χαρτιά και ετοιμάζεσαι να βάλεις έναν άνθρωπο σε μια συγκεκριμένη δομή, λοιπόν, υποτίθεται ότι έχει εμπιστοσύνη το όλο σύστημα στην κοινωνική υπηρεσία και στο Δήμο γενικότερα, ότι μου έφερε τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσω να τον βάλω. Όταν λοιπόν αυτό, το να βάλω τον άνθρωπο σε μια δομή αξιοπρεπή, λοιπόν, να φύγει από όλη αυτή την περιφρόνηση του ίδιου του το εαυτού, γιατί πρώτα ο ίδιος έχει περιφρονήσει τον εαυτό του. Λοιπόν, τη ζητιανιά, το να του πηγαίνει οποιοδήποτε φαγητό, γιατί ο Δήμος του πηγαίνει σταθερά φαγητό, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουν πάψει να υπάρχουν άνθρωποι που όντως τον συνδράμουν και στο κομμάτι του φαγητού. Λοιπόν, είπε τη μία φορά όχι. Μπαίνω, βγαίνει, άρχισε να μην έχει εξετάσεις σωστές, έχει πάει στο νοσοκομείο ξανά, η υπηρεσία του Δήμου είναι πάντα δίπλα του. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά όμως, γιατί εμείς έχουμε κάνει το επιχείρημα ξανά, λοιπόν, να ζητήσουμε, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτό, να τον δούνε με συμπάθεια, έστω και να μας είπε την πρώτη φορά όχι, να ξανά έχουμε πάλι. Το δέχτηκαν. Δεν το απέρριψαν, όμως αυτή η τελευταία θα είναι η τελευταία και φαρμακερή, να το πω κάπως έτσι, φορά του, έτσι. Λοιπόν, έχουμε βάλει και ανθρώπους, γιατί πολλοί ενδιαφέρονται. Μήπως και εκείνοι τον πείσουν, βρουν κάποιο διαφορετικότερο τρόπο για να πάει σε αυτή τη δομή. Γιατί δεν είναι ο μόνος που έχει πάει, έχουν ευεργετηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Την αρνητικότητά του όμως, κάποια στιγμή δεν μπορεί το σύστημα να τη δεχτεί. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία μας προσπάθεια. Στόχος είναι, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να οδηγηθεί σε κάποια δημόσια δομή και να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα. Επανέλαβε σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, η κυρία Παπαδημητρίου, ότι και με τους νέους ελέγχους που έγιναν, οι κολυμβητικές ακτές του παγαστικού είναι πεντακάθαρες. Στις τελευταίες μετρήσεις, τον παγαστικό κόλπο και το γεγονός ότι καταδεικνύουν πως τα νερά στον κόλπο είναι καθαρά, αναφέρθηκε εκ νέου με δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κυρία Παπαδημητρίου, η οποία απίφθινε κάλεσμα παράλληλα και στους επισκέπτες να βρεθούν στην περιοχή της Μαγνησίας το καλοκαίρι και να απολαύσουν το μπάνιο τους. Όπως είχαμε υποσχεθεί, συνεχίζουμε τις μετρήσεις στον παγασιτικό και εκτός παγασιτικού για όλο το διάστημα του καλοκαιριού για την ποιότητα των υδάτων. Οι νέες δειγματοληψίες που έγιναν στην περιοχή του Δήμου Βόλου σε όλες τις κολυμβητικές ακτές έδειξαν ότι τα αποτελέσματα είναι άριστης ποιότητας και αφορούν τα ύδατα εντός παγασιτικού. Οπότε μπορούμε πλέον να πούμε με σιγουριά ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι μπορεί ο καθένας να κάνει το μπάνιο του, να έρθουν οι τουρίστες στην περιοχή μας και γενικά να απολαύσουμε τη θάλασσα χωρίς να υπάρχει κανένας μικροβιολογικός κίνδυνος. Η κυρία Παπαδημητρίου τόνισε παράλληλα ότι είναι σε εξέλιξη και τα έργα από πλευράς της
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για τον καθαρισμό χυμάρων εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων θα συνεχίσει τα έργα καθαρισμού σε ρέματα της περιοχής μετά από τη διακοπή που είχε γίνει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα καθαριστούν τα ρέματα και θα γίνουν και τεχνικά έργα, ώστε να υπάρχει το αίσθημα ασφάλειας από τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες θα γίνουν τα έργα. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στην ανακοίνωση που είχαμε από την Περιφέρεια για το ποσό με το οποίο χρηματοδοτείται η κοινότητα ΚΕΘΕΑ. Συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ είχε χθες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να σχεδιαστεί το πλάνο χρηματοδότησης προς τις δομές πρόληψης και εξαρτήσεων των 4 Θεσσαλικών πόλεων. Σχετικά με τις εξαρτήσεις, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό το οποίο έχει προτεραιοποιηθεί για την ενίσχυση του τομέα των εξαρτήσεων και κυρίως και ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ. Εχθές έγινε μια σημαντική, κατά τη γνώμη μου, κουβέντα και με τους δύο φορείς. Προχωράμε στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων που θα είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια, αλλά τώρα συνδιαμορφώνουμε μαζί τους ακριβώς πώς θα είναι οι προτάσεις για να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε, και το σημαντικό είναι θα υπάρχουν μονάδες σε κάθε πόλη. Και Τρίκαλα και Καρδίτσα και Βόλο και Λάρισα. Εντάξει, έχει γίνει ένας προγραμματισμός, είναι με σημαντική προτεραιότητα της διοίκησης η ενίσχυση του τομέα των εξαρτήσεων και μάλιστα και σε κάθε πόλη, διότι δεν υπήρχε. Δηλαδή, ένας ο οποίος ζούσε, ας πούμε, στην Καρδίτσα, παραδείγματος χάρη, και είχε ένα θέμα, έπρεπε να πάει στο Βόλο, στη Λάρισα και πολλές φορές να μπορεί να μην πήγαινε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το να ιδρυθούν σε κάθε πόλη, αλλά αυτό θα εξειδικευτεί και θα το αποφασίσουμε μαζί με τους φορείς μέσα στο επόμενο σύντομο διάστημα και με το Υπουργείο φυσικά. Όπως ανακοίνωσε και προημερών ο Περιφερειάρχης, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και το σημαντικό είναι ότι θα γίνει προγραμματισμός και για τις 4 Θεσσαλικές πόλεις. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Μείνετε μαζί μας στις 7.30. Η τηλεόραση του Άστρα θα συνδεθεί με την Εκκλησία Πέτρου και Παύλου, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου θα ψαλεί αρχιερατικός Σπερινός. Καλό βράδυ σε όλους.